ακαλθού. Αγαπημένο λίκνο των παιδικών μου χρόνων, όπου η ελληνική αρετή έγινε παράδοση και τέχνη. Ακαλθού, με τον χρυσοσότηρα, τα στυλάρκα, το θιατρυπητό και τα δροσερά νερά της μάνας, από όπου αντλούσαμε τη δύναμη και την ελπίδα της ζωής. Ακαλθού, με την πρωτογενή ομορφιά της φύσης, τις δασωμένες βουνοπλαγιές, τα δαντελωτά ακρογιάλια, με τις πελώριες χαράδρες, τις ρεματιές, τις κοιλάδες, με το βαθύ πράσινο της χαρουπιάς, το ασημένιο της ελιάς και το ξανθό του πεύκου. Μέσα στο πορφυρό ηλιοβασίλεμα, στην αγκαλιά μιας καταγάλανης θάλασσας, έμοιαζε ως να ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Το οδηπορικό μας στο κατεχόμενο χωριό Ακαλθού, γενέτειρα του Πιερί Ζερμά, αποτελεί ένα προσκύνημα και ένα τάμα του ίδιου του μεγάλου καλλιτέχνη και το πρώτο ερέθισμα και έμπνευση για την ίδια την εκπομπή μας. Η ανάγκη τελικά για μια περιδιάβαση στην Κύπρο του χθες και του σήμερα είναι απαραίτητη όσο ποτέ, και προσκυνήματα σαν αυτό στην Ακαλθού και άλλων καρτερικών χωριών και πόλεων της κατεχόμενης πατρίδας ένα χρέος. Έτσι, υπερβαίνοντας το χρόνο και το χώρο, βρεθήκαμε λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό και περπατήσαμε πάνω στις πατημασιές της ίδιας της ιστορίας και τις μνήμες των παιδικών χρόνων του ίδιου του Πιερί Ζαρμά. Μαζί μας και ο ίδιος, για πρώτη φορά μετά το 1974, μας ξεναγεί με πόνο και ξεδιπλώνει τις μνήμες και τις εικόνες με ένα σπαραχτικό, πρωτοφανέρωτο τρόπο. Αγαπημένε Πιερί Ζαρμά, καλώς όρισες μετά από δεκαετίες ολόκληρες, σε δύσκολες ώρες και δύσκολους καιρούς. Είμαστε μια ανάσα έξω από το γενέθλιο σου χώρο, την Ακαλθού, έξω από το χωριό Άγιος Αμβρόσιος, που είναι το τελευταίο χωριό, και η Καλορκά νομίζω. Εδώ σταμάτησε ο χρόνος, Πιερί Ζαρμά, διασχίσαμε όμως ένα τοπίο εφιαλτικό, ένα τοπίο που δεν μπορέσαμε ούτε να το αναγνωρίσουμε, αλλά ούτε και να συμφιλειωθούμε μαζί του. Εν πάση περιπτώσει, στο νεκρό χρόνο, το σταματημένο, με την αλόη, αυτό που μου έδωσες να μυρίσω, μάλιστα, το σίνο, τη σχοινιά, τα πρώτα σου συναισθήματα. Πόνος. Θλίψη. Μια αναστάτωση ψυχική. Να βλέπεις τα χώματα που πάτησες σαν παιδί, σαν νέος, να τα κρατούν σήμερα άλλοι και να τα επωφελούνται. Και για να πας στον τόπο σου που γεννήθηκες, να χρειάζεσαι ειδική άδεια να περάσεις, να πας στο πατρικό σου σπίτι. Είναι αυτά αισθήματα τα οποία δεν μπορεί να περιγράψει άνθρωπος. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τα εκφράσει με λόγια αυτά. Μόνο τα δάκρυα μπορούν να εκφράσουν αυτό που έχεις μέσα σου, που κρύβει η ψυχή σου. Όπου να είναι θα περπατήσουμε, θα περπατήσεις τα μονοπάτια, τις στράτες που παιδάκι μωρό που σε έπαιρνε η γιαγιά σου πριν σε πάει στο δημοτικό σχολείο, και αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα να να περπατήσεις τρεις φορές στην εκκλησία για μετά να σε πάρει στο δημοτικό. Επίσης θα δεις τα τοπία που αναγιώθηκες, τους τόπους που αναγιώθηκες. Πες μου σε παρακαλώ, να θυμίσουμε και να συγχρονίσουμε και τους τηλεθεατές μας. Εδώ στον τόπο το γενέθλιο σου ήρθες, έχεις να έρθεις από το 1969, αν δεν απατώμε, όταν πια διάσημος στις όπερες της Ευρώπης και με φήμη, φτασμένος πια, ήρθες για να ξοφλήσεις χρέη του πατέρα σου στο συνεργατικό ή στη συνεργατική. Μίλησε μου. Έτσι, τούτα ήταν βέβαια υποχρεώσεις και ευθύνες που έχουν τα παιδιά απέναντι των γονέων τους, όταν είναι ξενιτεμένα και δεν έχουν ξεχάσει τον τόπο που γεννήθηκαν. Αλλά λες πρωτήτερα ότι θα περάσουμε εκείνους τους τόπους, εκείνα τα μονοπάτια, ναι, δεν θα είναι πλέον εκείνα. Όπως βλέπω
και τα έχω προσέξει όλα. Δεν θα είναι εκείνα τα μονοπάτια που περπατούσα, θα είναι άλλα μονοπάτια. Θα ψηλαφίσεις. Είναι φωτογραφίες. Από εκεί, ναι. Αλλά στην εκκλησά, στο σπίτι που γεννήθηκα, στους καταράκτες, εκεί που γυρνούσα με τους φίλους μου τα βράδια υπό το φως της σελήνης και τραγουδούσαμε τις πρώτες καντάδες. Εκεί που ζήσαμε τα πρώτα νεανικά μας χρόνια. Βέβαια είμαι πολύ συγκινημένος και δεν ξέρω αν αντέξω. Με συγχωρείτε. Δεν ξέρω. Αν μπορέσω να αντικρίζω εκείνο το σπίτι που γεννήθηκα και εκείνη την εκκλησία που βαφτίστηκα και εκείνο το νεκροταφείο που είναι δαμένοι οι παππούδες μου. Έχει ο Θεός. Διάσημος. Τι είναι διάσημος? Διάσημος. Ηρώας. Βαρύτονος και. Αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Εκεί που τα σπλάγνα σου είδαν το φως για πρώτη φορά. Και τα βλέπεις να είναι κλεμμένα όλα κενά. Να μην είναι πλέον δικά σου. Γιατί εσύ είσαι ένα κομμάτι από αυτά τα χώματα και δεν πρέπει να το ξεχνάς. Αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν από εδώ πέρα δεν είναι μόνο ο Πιερίς ο Ζαρμάς που έφυγε από εδώ, ούτε ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης, ούτε ο Γιάννης ούτε ο Πετρής, ούτε ο Μενέλαος. Αλλά αυτά τα... αυτοί ξεριζωμένοι, όταν έφευγαν, άφηναν την ψυχή τους εδώ. Δηλαδή, τους πήρες και την ψυχή, τους πήρες τον παλμό, τους πήρες το αίμα τους, την ανάσα τους και τους άφηγες να πάνε να επιβιώσουν κάπου. Σαν πρόσφυγες, στο εξωτερικό να γίνουν πλούσιοι, να γίνουν, ξέρω, μεγαλοκτηματίες στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Αλλά το είναι σου είναι εδώ. Εδώ είναι η φύτρα σου, εδώ είναι οι ρίζες σου. Και όταν σου πάρουν τις ρίζες σου, τι θα μείνεις μετά? Θα ξηράνεις σιγά σιγά, θα πεις. Δεν ωφελεί ούτε η δημοσιότητα, ούτε η μεγαλοπρέπεια, ούτε ο πλούτος, ούτε τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος είναι σημερινός και αυρινός και πάει. Δικαιοσύνη όμως είναι κάτι που μένει στην αιωνιότητα. Δικαιοσύνη και αδελφοσύνη και να αφήσει και τον άλλον να αναπνεύσει, όχι να του πάρει την ανάσα τελείως.